Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο έχει αρκετές και δυσάρεστες ειδήσεις. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, στο Τολό Αργολίδας, απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Ναυπλίου που οδηγούσε 36χρονο με δαπός κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων και ύστερα από ελιγμό οπισθοπορίας, παρέσυρε και τραυμάτισε ένα 42χρονο ημεδαπό, ο οποίος εκτελούσε κοινοφελή εργασία στο Δήμο Ναυπλίου. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 36χρονος οδηγός του απορριμματοφόρου συνελήφθη για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημμυριωδικών Ναυπλίου. Προανάξει για το ατύχημα διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ναυπλίου. Να πάμε τώρα στην Κορινθία, όπου δεν άντεξε άλλο τις τύψεις ο 40χρονος που νωρίς τη Δευτέρα σκότωσε τη 37χρονη σύντροφό του στο Λουτράκι. Ο 40χρονος βρέθηκε σε πρατήριο έξω από τη Λαμία και ζήτησε να κάνει ένα τηλεφώνημα στην αστυνομία. Στο τηλέφωνο δήλωσε την ταυτότητά του και είπε: «Θέλω να παραδοθώ». Σε λίγα λεπτά συνελήφθη από άνδρες ασφάλειας Λαμίας. Στο άγριο έγκλημα ερωτικού πάθους που έγινε σε εξοχικό σπίτι στον οικισμό Άνω Χαρβάτη Λουτρακίου, συγκλώνησε την τοπική κοινωνία αλλά και τους αστυνομικούς που βρήκαν τη 40χρονη γυναίκα μέσα σε μια λίμνη αίματος με πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος και την κοιλιακή χώρα. Οι γείτονες λίγη ώρα πριν καλέσουν την αστυνομία είχαν ακούσει έντονο διαπληκτισμό του ζευγαριού, ενώ στη συνέχεια ο δολοφόνος πήρε το αυτοκίνητο της συντρόφου του και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη μέρα το αυτοκίνητο εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Εθνικής Οδού κοντά στον Καραβόμηλο. Οι αστυνομικοί το έθεσαν υπό παρακολούθηση, αλλά για δύο ημέρες ο δράστης δεν εμφανίστηκε. Η αστυνομική διεύθυνση Ευθειότητας όλες αυτές τις ημέρες χτένισε την περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη, αφού είχε πληροφορίες ότι κινούνταν πεζός. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον είχαν δει να κινείται πεζός στις Ράχες, στην Αγιάννη, αλλά και στην περιοχή του Μόλου. Να έρθουμε τώρα πάλι στην Αργολίδα, όπου δύο άτομα συνελήφθησαν και αναζητείται ένας τρίτος συνεργός τους, οι οποίοι Δευτέρα βράδυ στη Λαμανάρα χτύπησαν θαμόνες καφενείου και αφαίρεσαν από αυτούς κινητά τηλέφωνα και λάπτοπ. Συνελήφθησαν το μεσημέρι της 26 Ιουλίου στο Άργος από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άργος δύο ημεδαπή ηλικίας 23 και 20 ετών αντίστοιχα για διάπραξη ληστείας. Συγκεκριμένα, παραπάνω η ημεδαπή μαζί με έναν 18χρονο επίσης ημεδαπό μετέβησαν στις 25 του μήνα το βράδυ στη Δαλαμανάρα και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν από τους πελάτες 4 κινητά τηλέφωνα και από τον ιδιοκτήτη έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, χτυπώντας ελαφρά μία 58χρονη μεδαπή, αλλά και άλλους θαμώνες του καταστήματος. Σε έρευνα που έγινε στους ηλιθέντες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ανωτέρα αφαιρεθέντα αντικείμενα, τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες. Επιπρόσθετα, σε χώρο του καταστήματος βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Οι συλληφθέντες οδηγήθησαν στον εισαγγελέα πλημμυριωδικών Ναυπλίου, ενώ αναζητείται ο 18χρονος ημεδαπός που διαφεύγει της σύλληψης. Και βέβαια, προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Άργους.